Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων Blue Sky με τη Λίνα Κλήτου. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. 8χρονο παιδί έχασε τη ζωή του από στρεπτόκοκο. Προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο εισαγγελέας για να διερευνηθεί τυχόν ιατρική αμέλεια. 6 τραυματίες από σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτων στο κέντρο της Κηφισιάς. Πώς έγινε η σύγκρουση? Με ελληνική συμμετοχή, η μεγαλύτερη αεροπορική άσκηση του ΝΑΤΟ στη Γερμανία. Ποιο είναι το σενάριο και οι στόχοι της άσκησης? Ένα 8χρονο παιδί έχασε τη ζωή του στη ΜΕΘ Παίδων του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης μετά από εμφάνιση πολύ υψηλού πυρετού. Βάσει των εργαστηριακών αποτελεσμάτων, ο θάνατός του φαίνεται να προήλθε από στρεπτόκοκο, ενώ ο εισαγγελέας διέταξε προκαταρκτική εξέταση για να διερευνήσει τυχόν ιατρική αμέλεια. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, είναι το 6ο μεμονωμένο περιστατικό θανάτου από στρεπτόκοκο που συμβαίνει φέτος σε παιδί στην Ελλάδα. Έστειλε επίσης ενημερωτικό σημείωμα με οδηγίες σε όλα τα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας με την αναγκαιότητα να δηλώνονται στον ΕΟΔΗ όλα τα περιστατικά. Η εισαγγελική έρευνα διεξάγεται για το θάνατο 8χρονου αγοριού από την άουσα που άφησε την τελευταία του πνοή στη ΜΕΘ Παίδων του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης Δημήτρης Μυρλής έδωσε εντολή στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης να παραγγείλει προκαταρκτική εξέταση για να διερευνηθεί τυχόν ιατρική αμέλεια. Στο πλαίσιο της εξέτασης ερευνάται αν τελέστηκε το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια ή της έκθεσης που είχε αποτέλεσμα το θάνατο από αμέλεια. Το 8χρονο αγοράκι τώρα είχε μεταφερθεί το περασμένο Σάββατο από τους γονείς του στο νοσοκομείο της Νάουσας με υψηλό πυρετό και συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Εκεί του έκαναν αιματολογικές εξετάσεις που όμως δεν έδειξαν κάτι ανησυχητικό. Καθώς τα συμπτώματα επέμεναν, οι γιατροί έκριναν ότι θα έπρεπε να νοσηλευτεί για να μην πάθει αφυδάτωση. Την επόμενη ημέρα όμως οι αιματολογικές εξετάσεις του παιδιού ήταν άσχημες και σύμφωνα με τις περιγραφές του πατέρα του άρχισε να μελανιάζει. Έτσι, κρίθηκε η άμεση μεταφορά του στη Θεσσαλονίκη, αρχικά στο νοσοκομείο γεννηματάς, όπου στη συνέχεια διακομίστη διασωληνωμένο στο Ιπποκράτιο που διαθέτει ΜΕΘ παιδιών. Το μικρό παιδί όμως υπέστη ανακοπή και παρά τις προσπάθειες ανάνυψης που έκαναν οι γιατροί δεν κατάφεραν να το κρατήσουν στη ζωή. Οι αιματολογικές εξετάσεις του Ιπποκρατίου έδειξαν ότι το αγόρι είχε προσβληθεί από στρεπτόκοκο. Ωστόσο, φως τα αίτια του θανάτου του 8χρονου παιδιού θα δώσουν η νεκροψία νεκροτομή που θα διενεργηθεί αλλά και οι εργαστηριακές εξετάσεις. Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για τον 63χρονο που συνελήφθη χθες στην Ομόνια, ο οποίος έστελνε χυδαία μηνύματα σε ανήλικες. Τον συγκεκριμένο άνδρα φέρεται να αναγνώρισε η 12χρονη από τον Κολωνό, ανάμεσα σε άλλους άνδρες που έχει συλλάβει η αστυνομία. Ο 63χρονος είχε στείλει πρόσφατα μηνύματα σεξουαλικού περιεχομένου σε ένα 14χρονο κορίτσι. Ωστόσο, οι γονείς της του είχαν στήσει παγίδα, κλείνοντας ραντεβού μαζί του και με επιχείρηση της αστυνομίας συνελήφθη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και προσβολή παιδιών για γενετήσιες πράξεις. Η υπόθεση λαμβάνει νέες διαστάσεις όσον αφορά στο κύκλωμα των βιαστών μετά την καταγγελία της 12χρονης και ενδεχομένως να ασκηθεί στον 63χρονο και νέα δίωξη. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στο κέντρο της Κηφισιάς όταν δύο γιοταχοί μετά από σφοδρότατη σύγκρουση μετατράπηκαν σε άμορφες μάζες. Από τα δύο οχήματα απεγκλωβίστηκαν 6 άτομα νεαρής ηλικίας. Σε μια άμορφη μάζα σιδερικών μετατράπηκαν δύο αυτοκίνητα μετά από σφοδρότατη σύγκρουση που σημειώθηκε στο κέντρο της Κηφισιάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο αυτοκίνητα είχαν αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα και συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά με αποτέλεσμα το ένα από αυτά να εξφενδονιστεί πάνω σε ένα φανάρι και το δεύτερο, καθώς μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, καρφώθηκε σε λαμαρίνες που υπήρχαν γύρω από κλειστό βενζινάδικο, αφού χτύπησε πρώτα πάνω σε πινακίδα που βρισκόταν επί της οδού Λεωφόρου Κηφισίας και Δηληγιάννη. Στο συγκεκριμένο σημείο, τώρα για να σχολιάσω την Κηφισίας και τη Δηληγιάννη, ήταν υπερβολική ταχύτητα, ένα δρόμο όπου πάμε με 50 χιλιόμετρα είναι το όριο, δεν έχει κεντρική νησίδα, έτσι ώστε να διαχωρίζει τα δύο ρεύματα.
Και τώρα αν στείλετε και βάλετε ένα ταχύμετρο, ένα ραντάρ, θα δείτε ότι κανείς δεν πάει με 50, όλοι πάνε με 60-70, κρατάνε το κινητό στο χέρι, μπορεί να πίνουν ένα καφεδάκι, να ρυθμίζουν το κασετόφωνο. Τα 6 νεαρά άτομα που επέβαιναν στα 2 αυτοκίνητα ευτυχώς τραυματίστηκαν ελαφρά. Ωστόσο για τα 4 από αυτά χρειάστηκε η συνδρομή της πυροσβεστικής για να μπορέσουν να απεγκλωβιστούν από τα οχήματα. Όταν ένας οδηγός, έχοντας πιει πάρα πολύ, παίρνει το όχημά του, είναι σαν να κυκλοφορεί ένοπλος, διότι δεν βρίσκεται σε θέση να αντιδράσει ανά πάσα στιγμή. Οι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο χωρίς όμως ευτυχώς να υπάρχει κάποιος κίνδυνος για τη ζωή τους. Δυστυχώς τα τροχαία ατυχήματα τους τελευταίους 2 μήνες αυξάνονται σημαντικά, ενώ σύμφωνα με τις αρχές αρνητική πρωτιά στα τροχαία κατέχει η Αττική, καθώς σχεδόν 7 στα 10 συμβαίνουν στο λεκανοπέδιο. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση συνεχίζει να προκαλεί το θέμα της Ροδόπης, με τη Νέα Δημοκρατία να επιμένει πως ο ΣΥΡΙΖΑ έχει υπηρεσιακά ενημερωθεί ότι το τουρκικό προξενείο έκανε εκστρατή υπέρ 2 υποψηφίων βουλευτών του, ενώ σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας ενημέρωσε για το ζήτημα τον υπηρεσιακό πρωθυπουργό, κάνοντας λόγο για στοχοποίηση και εκβιασμούς. Για πολιτική απρέπεια και επικοινωνιακό πυροτέχνημα τον κατηγόρησε ο Άκης Κέρτσος. Σε εξηγήσεις από Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Επικίνδυνα παιχνίδια καταγγέλει από την πλευρά του το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ο Αλέξης Τσίπρας μετέβη στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου είχε συνάντηση με τον υπηρεσιακό πρωθυπουργό Ιωάννη Σαρμά για την υπόθεση της Ροδόπης, και στη συνέχεια επιτέθηκε στη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς όπως είπε, εγείρεται μείζον εθνικό και θεσμικό ζήτημα, μιλώντας και για εργαλειοποίηση της ΕΕΠ. Εξέφρασα την ανησυχία μου για τη στοχοποίηση και τους εκβιασμούς έναντι της ελληνικής μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης. Μια πρακτική η οποία διχάζει την τοπική κοινωνία, πολλώνει και μπορεί να δημιουργήσει, να οδηγήσει σε σημαντικούς εθνικούς κινδύνους. Σε κάθε περίπτωση αυτή είναι μια πρακτική που έχει κάνει ήδη την Άγκυρα να τρίβει τα χέρια της. Εξέφρασα επίσης την ανησυχία μου και τον προβληματισμό μου για τον τρόπο με τον οποίο εργαλειοποιείται η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών με στοχευμένες αποσπασματικές πληροφορίες που διαραίονται σε μέσα μαζικής ενημέρωσης φιλικά προς τη Νέα Δημοκρατία. Δεν διστάζει ο κ. Μητσοτάκης να την εργαλειοποιεί αυτήν την ΕΕΠ στον προεκλογικό αγώνα. Και αυτό κατά την άποψή μας είναι απαράδεκτο. Είναι άθλιο, είναι εθνικά επιζήμιο. Ο Άκης Κέρτσος χαρακτήρισε πολιτική απρέπεια του ΣΥΡΙΖΑ ότι επιχείρησε να εμπλέξει τον υπηρεσιακό πρωθυπουργό στην προεκλογική αντιπαράθεση για την υπόθεση της Θράκης και επικοινωνιακό πυροτέχνημα του Αλέξη Τσίπρα την επίσκεψη στο Μαξίμου. Επιχείρησε να εμπλέξει τον υπηρεσιακό πρωθυπουργό στην προεκλογική αντιπαράθεση για την υπόθεση της Θράκης και το γεγονός ότι 2 υποψήφοι του στην περιοχή παραβίασαν την εθνική κόκκινη γραμμή όλων των κομμάτων μέχρι σήμερα. Να εκπροσωπούν δηλαδή την ελληνική μουσουλμανική μειονότητα με μετριοπαθείς επιλογές τελεχών που δεν υιοθετούν τις πιο ακραίες αναθεωρητικές απόψεις περί δήθεν τουρκικής μειονότητας και που δεν πρέπει να είναι ενεργούμενα του τουρκικού προξενείου. Προσπαθεί να παίξει πάλι με τους θεσμούς, καταφεύγοντας σε ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα με την επίσκεψή του στον υπηρεσιακό πρωθυπουργό. Δυστυχώς, ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως και τα περασμένα 4 χρόνια, λειτουργήσε και λειτουργεί ως εθνική εξαίρεση. Διότι δεν είναι μόνο αυτό το τελευταίο περιστατικό. Θυμίζουμε τη στάση που είχε κρατήσει στο ζήτημα των εξοπλισμών, τη στάση που είχε κρατήσει στο ζήτημα του μεταναστευτικού ή τη στάση που είχε κρατήσει στην υπόθεση με τον φράχτη του Εύρου. Το θεσμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο δράει η υπηρεσιακή κυβέρνηση περιέγραψε ο κ. Σαρμάς λίγο αργότερα κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Η κυβέρνηση οφείλει να εγγυάται και εγγυάται το σεβασμό της ελευθερίας έκφρασης, της ελευθερίας διάδοσης ιδεών και πληροφοριών, την ελευθερία της εκτίμησης των γεγονότων και της συναγωγής από αυτά συμπερασμάτων. Σε αυτό δεν μπορεί να επέμβει η υπηρεσιακή κυβέρνηση, ακόμα και στον προεκλογικό αγώνα. Εξηγήσεις από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα για αυτό το ευαίσθητο, όπως είπε, εθνικό θέμα ζήτησε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Επειδή είμαστε σε προεκλογική περίοδο και επειδή είναι ένα ευαίσθητο εθνικό θέμα, οφείλουν μέσα στην ημέρα να δώσουν σαφείς εξηγήσεις και ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας και να αφήσουν τους επικίνδυνους τυχοδιοκτισμούς. Δεν πρέπει να υπάρχει βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου που να αμφισβητεί τη συνθήκη της Λοζάνης, χριστιανός
ή μουσουλμάνος. Όποιος την αμφισβητεί, λειτουργεί εις βάρος της πατρίδας μας. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επιτέθηκε και στην Τώρα Μπακογιάννη με αφορμή την επίσκεψή της στη Θράκη. Οι δηλώσεις της κυρίας Μπακογιάννη μπροστά στη μουσουλμανική μειονότητα, δηλαδή αυτός ο ομός εκβιασμός, ότι αν δεν μας ψηφίσετε θα περάσετε δύσκολα τα επόμενα 4 χρόνια, δεν είναι κάτι που αφορά αποκλειστικά τη μειονότητα. Είναι, θα έλεγα, μια πρόβα τζενεράλε για το τι θα ακολουθήσει. Όποια κοινωνική ομάδα, όποιος πολίτης είναι αντίθετος, έχει σκέψεις αντίθετες με αυτές της απόλυτης και ανεξέλεγκτης κομματικής και οικογενειακής εξουσίας, στο απότερο μέλλον θα βρίσκεται στο στόχαστρο. Πειρά στην Τώρα Μπακογιάννη και από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ο λόγος που άκουσα εγώ στο βίντεο που έχει αναρτηθεί είναι προσβλητικός για το σύνολο του ελληνικού λαού και πιστεύω και η κυρία Μπακογιάννη μέσα στη μέρα πρέπει να ανασκευάσει. Διότι έχει μεγάλη εμπειρία και είναι απαράδεκτο και ντροπιαστικό. Σύμφωνα με τη Νέα Δημοκρατία, ο Αλέξης Τσίπρας ήταν απολύτως ενήμερος υπηρεσιακά για τις παρεμβάσεις του τουρκικού προξενείου, κάτι που κατηγορηματικά αρνείται η Κουμουνδούρου. Η αξιωματική αντιπολίτευση ήταν ενήμερη για τις κινήσεις του τουρκικού προξενείου υπέρ συγκεκριμένων υποψηφίων. Ένα το κρατούμενο. Δεν ήταν όμως η μόνη πηγή ενημέρωσης. Υπάρχουν φωνές μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ που όλο το προηγούμενο διάστημα έρχονται και λένε ότι εδώ δεν κέρδισε καμία αριστερά στεροδόπη. Βεβαίως, δεν κέρδισε καμία αριστερά στεροδόπη, κέρδισε το τουρκικό προξενείο. Το ΚΚΕ σε σχόλιο του καταγγέλει τα επικίνδυνα, όπως τονίζει, παιχνίδια που παίζουν Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ με τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης, πολύ περισσότερο που αυτά τα παιχνίδια διαδραματίζονται σε χρόνο που κυοφορούνται σοβαρές αρνητικές διευθετήσεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Σε μικρά νησιά των Δωδεκανήσων περιόδευσε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ζητώντας ισχυρή πλειοψηφία στις εκλογές και στέλνοντας μήνυμα φιλίας στην Τουρκία. Ο Αλέξης Τσίπρας κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία για κρυφή ατζέντα στην υγεία, παρουσιάζοντας το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για την ενίσχυσή της, ενώ σε υψηλούς τόνους συνεχίζουν την προεκλογική τους μάχη και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί. Σε Λέρο, Λείψους, Αρκιούς και Πάτμο περιόδευσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας την αναγκαιότητα μιας ισχυρής και σταθερής κυβέρνησης, ενώ έθεσε ως βασικές προτεραιότητές του την υγεία στα ακριτικά νησιά και τις δυνατότητες των νέων να δραστηριοποιηθούν στον τόπο τους. Αυτό το οποίο χρειάζεται σήμερα περισσότερο από όλα ο τόπος είναι μια σταθερή κυβέρνηση. Και για να έχει αυτή τη σταθερή κυβέρνηση, πρέπει στις επόμενες εκλογές η Νέα Δημοκρατία να έχει μια ασφαλή πλειοψηφία στη Βουλή. Και θα την έχει. Θα την είχε ήδη, εάν δεν ίσχυε στις προηγούμενες εκλογές το εκλογικό σύστημα της απλής αναλογικής. Θα είχαμε ήδη σήμερα μια ισχυρή πλειοψηφία, θα είχαμε μια σταθερή κυβέρνηση, δεν πειράζει, θα χρειαστούμε ένα δεύτερο γύρο, θα την έχουμε την ισχυρή κυβέρνηση μετά την κάλπη της 25ης Ιουλίου. Μήνυμα φιλίας έστειλε στην Τουρκία ο κύριος Μητσοτάκης, θέτοντας ωστόσο και τις ελληνικές κόκκινες γραμμές. Θέλω και εδώ, από τα Δωδεκάνησα, από την ακριτική Λέρο, να ξαναστείλω στην Τουρκία ένα μήνυμα φιλίας. Δεν είμαστε καταδικασμένοι, φίλες και φίλοι, να ζούμε μονίμως σε ένταση με την Τουρκία. Αλλά για να μπορέσουμε να επιλύσουμε το ένα βασικό ζήτημα το οποίο αποτελεί την κύρια διαφορά μας με την Τουρκία, που δεν είναι άλλο από την οριοθέτηση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, πρέπει να συμφωνήσουμε ότι το ζήτημα αυτό μπορεί να επιληθεί μόνο με σχέσεις καλής γειτονίας και με γνώμονα το διεθνές δίκαιο. Ο Αλέξης Τσίπρας, που παρουσίασε το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για την υγεία, κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία για κρυφή ατζέντα με ένα ακραίο σχέδιο που αποκάλυψε ανατριχιαστικά, όπως είπε, ο Σπύρος Πνευματικός. Και ανατριχιάσαμε διότι τι είπε ο κύριος Πνευματικός. Μίλησε για ανάλυση κόστους-οφέλους σε ό,τι αφορά τις ιατρικές πράξεις. Από την οποία ανάλυση κόστους-οφέλους θα προκύπτει πότε θα τραβάμε την κόκκινη γραμμή μεταξύ ζωής και θανάτου. Αυτό όμως είναι το ακραίο νεοφιλελεύθερο σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας για την υγεία. Πρόκειται για έναν κοινικό ωφελημισμό, ο οποίος αγνοεί τι? Ότι κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός, κάθε άνθρωπος είναι ανεπανάληπτος, έχει εγγενή αξία ως πρόσωπο και δεν μπορούμε να το βάζουμε στη ζυγαριά, δεν μπορούμε να μετράμε τη ζωή του με βάση οικονομικοτεχνικές παραμέτρους. Ψήφος στο ΠΑΣΟΚ για να μην επικρατήσει ο διχαστικός λόγος και ο φόβος που καλλιεργεί η Νέα Δημοκρατία, ζήτησε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Να εκβιάζομαι στο έξι το λαό, να φτάσει στο 180 και να κάνει μια συνταγματική αναθεώρηση
στα μέτρα του. Όχι. Μπαίνουμε ανάχωμα στην παντοδυναμία ενός συστήματος εξουσίας που απέδειξε τα 4 αυτά χρόνια ότι είναι ικανό για τα πάντα, αρκεί να έχει την καρέκλα και την εξουσία. Και μου λέτε τώρα, γιατί δεν σκυβέρνατε? Έχουμε άλλα προγράμματα, άλλες θέσεις, άλλες αρχές, άλλες αξίες. Είμαστε μια παράταξη που θα πρωταγωνιστήσει ως αντίπαλος τη συντήρηση στη χώρα. Ζητούμενο είναι ποιος θα κάνει πραγματική αντιπολίτευση, τόνισε ζητώντας ενίσχυση του ΚΚΕ ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Ποιος θα κάνει πραγματική αντιπολίτευση από τη σκοπιά των εργατικών λαϊκών συμφερόντων, από τη σκοπιά του λαού μας. Και τέτοια 100% μαχητική, αγωνιστική, γνήσια αντιπολίτευση μπορεί να κάνει μόνο το ΚΚΕ. Σύμφωνα με τον Κυριάκο Βελόπουλο, η Ελληνική Λύση είναι το μόνο κόμμα που φοβάται η Νέα Δημοκρατία. Όλα τα υποκομματίδια που δημιουργήθηκαν τους τελευταίους 6, 8, 9 μήνες δημιουργήθηκαν για αυτό το λόγο. Μόνο εμάς φοβούνται. Η Νέα Δημοκρατία φοβάται τη σοβαρή αντιπολίτευση, όχι την ακραία λαϊκίστικη ή γκεμπελική αντιπολίτευση. Οι πολιτικοί αρχηγοί πυκνώνουν τις περιοδίες, ομιλίες και εμφανίσεις τους όσο πλησιάζει η ώρα της κάλπης. Η επέτειος των 100 χρόνων από την υπογραφή της συνθήκης της Λοζάνης συνιστά μια εξαιρετική ευκαιρία για να επιβεβαιώσουμε την ισχύ της και το σταθερό πλαίσιο που δημιούργησε, το οποίο εξακολουθεί να αποτελεί πυλώνα ειρήνης στην περιοχή, τόνισε η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου, κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών του Διεθνούς Συνεδρίου για τα 100 χρόνια από τη συνθήκη της Λοζάνης. Θα ήταν παράληψη να μην αναφερθώ στην ακμάζουσα μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης, σε λυπηρή αντίθεση με τη συνεχώς συρρυκνούμενη ελληνική μειονότητα της Τουρκίας. Ως πολυμερής πράξη που υπογράφηκε από την τουρκική δημοκρατία από τη μία πλευρά και τις συμμαχικές δυνάμεις από την άλλη, η συνθήκη είχε ευρύτερη γεωπολιτική σημασία, καθώς καθόρισε και συνεχίζει να καθορίζει τα σύνορα της Τουρκίας με τους γειτονές της, από το νοτιοανατολικό άκρο της Ευρωπαϊκής Υπήρου έως τις βορειοδυτικές παρυφές της Μέσης Ανατολής. Οποιαδήποτε προσπάθεια ανατροπής της θα υπονόμευε αναπόφευκτα την ειρήνη και την ισορροπία που έχει παραμείνει αμετάβλητη επί έναν αιώνα. Η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, τώρα να πω, υποψήφια βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία πάλι, εφόσον ο πρόεδρός σας λέει ότι η κάλπη μηδένισε και πάμε από την αρχή, έτσι δεν είναι, κυρία Κεφαλογιάννη? Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, καλησπέρα σας και πάλι στον αγώνα και αυτή τη φορά για τη μεγάλη νίκη της Νέας Δημοκρατίας, για μια αυτοδύναμη κυβέρνηση. Πλέον νομίζω ότι μπορούμε να απευθύνουμε αυτό το μήνυμα στους πολίτες, ότι η κάλπη της 25ης Ιουνίου έχει αυτό το δίλημα, αυτοδύναμη κυβέρνηση ή περιπέτειες. Νομίζω λοιπόν ότι μετά και από το αποτέλεσμα του Μαΐου, αυτό που ζητάμε είναι οι πολίτες εκ νέου να δώσουν τη δύναμη και την δυνατότητα η Νέα Δημοκρατία την επόμενη μέρα να σχηματίσει την αυτοδύναμη ισχυρή κυβέρνηση για μια αυτοδύναμη και ισχυρή Ελλάδα. Πάντως, κυρία Κεφαλογιάννη, οφείλω να ομολογήσω, έτσι όσα χρόνια καλύπτω επαγγελματικά δημοσιογραφικά τις εκλογές, ότι εκλογικά επίδικο το θέμα του χειρισμού της μειονότητας της Θράκης, δεν περίμενα ποτέ ότι θα το χειριστούμε και θα το αντιμετωπίσουμε. Και επειδή είναι αυτό που λέμε στην κορυφή της επικαιρότητας αυτές τις μέρες και με πρωτοβουλία δική σας της Νέας Δημοκρατίας, θα ήθελα να μου πείτε τι είναι αυτό που σας έχει εξοργήσει και ζητάτε από τον κύριο Τσίπρα να αντικαταστήσει εκλεγμένους βουλευτές. Διότι ακούμε τη μία πλευρά που λέτε ότι εδώ κάνει κουμάντο το προξενείο της Θράκης, από την άλλη υπάρχει και ένας αντίλογος που λέει μήπως μπαίνουμε πολύ δυνατά και σε μια ευαίσθητη περίοδο να ανακατέψουμε αυτό το ζήτημα και δεν θα μας οδηγήσει σε μια κατάσταση που θα είναι υποφελία της χώρας. Κυρία Κλήτου, ναι, προφανώς θέματα που είναι εθνικά ευαίσθητα, δεν θα έπρεπε ποτέ να μπαίνουν στην μικροπολιτική αντιπαράθεση μιας προεκλογικής περίοδου. Όμως εδώ, από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, είναι απολύτως ξεκάθαρο αυτό που λέμε. Πριν από λίγο δείξατε ένα ρεπορτάζ για τα 100 χρόνια από τη συνθήκη της Λοζάνης και τις δηλώσεις της Προέδρου της Δημοκρατίας. Νομίζω ότι είναι πράγματα τα οποία έχουν κλείσει εδώ και έναν αιώνα. Και προφανώς κανείς δεν θέλει να τα επαναφέρει και μάλιστα με τον τρόπο που προσπαθεί να το κάνει η Τουρκία. Τι εννοώ?
όταν το ζήτημα της μειονότητας των μουσουλμάνων που ζουν στην Θράκη έχει ούτως ή άλλως ήδη κλείσει με να την συνθήκη της Λοζάνης. Έλληνες πολίτες, το θρήσκευμα, μουσουλμάνοι στο θρήσκευμα. Προφανώς κανένας Έλληνας δεν θέλει να μιλήσει για κάτι διαφορετικό. Η Τουρκία ξέρουμε πολλές φορές ότι εργαλειοποιεί την μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης. Αλλά εσείς δεν καταγγέλλετε την Τουρκία αυτή την ώρα, καταγγέλλετε ναι, το ΣΥΡΙΖΑ. Και τον πρόεδρό του, γιατί όπως αποκάλυψε ο πρόεδρός μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε ενημερωθεί πριν από τις εκλογές, αρμοδίως, ως όφιλε η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών τον είχε ενημερώσει, ότι τα δύο συγκεκριμένα πρόσωπα δεν θα ήταν κατάλληλα για το ψηφοδέλτιο. Και νομίζω ότι ήταν και μία πρόταση ότι θα μπορούσε να επιλέξει οποιονδήποτε άλλο εκπρόσωπο της μειονότητας. Αυτό, άλλωστε, έχουμε δει πολλές φορές στα ψηφοδέλτια και της Δημοκρατίας και του Πασόκ, όλα τα κόμματα. Μα μιλάμε για Έλληνες πολίτες που θυμάστε πολύ καλά, κυρία Κλήτου, ότι ήδη από την εποχή της κυβέρνησης Κωνσταντίνου Μητσοτάκη είπαμε ότι έχουν ισονομία και ισοπολιτεία. Το λέω διότι ήταν όντως ένα ζητούμενο για πολλά χρόνια και αυτά έχουν κλείσει εδώ και δεκαετίες. Τώρα, τι κατά τη γνώμη σας είναι αυτό που φέρνει με τέτοια ένταση στο προσκήνιο αυτό το πρόβλημα? Ακριβώς επειδή το παρακολουθώ χρόνια, θεωρούσα ότι έχει επέλθει μια ισορροπία. Ξέρω ότι υπάρχουν και υπόγειες διαδρομές και πιέσεις και υπάρχουν και καταστάσεις που κατά καιρούς παρασκηνιακές ενέργειες έχουν οδηγήσει στην αποτροπή κάποιων πραγμάτων. Αυτή τη στιγμή όμως έχει έρθει πολύ στον αφρό αυτό το θέμα. Και αναρωτιέμαι τι είναι αυτό που σας κάνει να επιμένετε με τέτοια ένταση. Θεωρείτε ότι το προξενείο το τουρκικό στην παρούσα φάση υπερεύει τα εσκαμμένα? Κοιτάξτε, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η Τουρκία σε πολλές περιπτώσεις προσπαθεί να εργαλειοποιήσει την μειονότητα. Είναι ένα θέμα το οποίο το παρακολουθούμε και νομίζω ότι θα έπρεπε, αν θέλετε, όλες οι πολιτικές δυνάμεις να έχουμε την ίδια γραμμή σε σχέση με το ζήτημα αυτό. Εκεί είναι που βλέπουμε λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ εν προκειμένου να φαίνεται να μην αντιλαμβάνεται ή να μην θέλει να αντιληφθεί ή να μην τον ενδιαφέρει αν με τον τρόπο του τελικά διευκολύνει αυτή την εργαλειοποίηση από πλευράς της Τουρκίας για ένα θέμα το οποίο, ξαναλέω, είναι εθνικά ευαίσθητο και ένα θέμα για το οποίο την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο είχαμε μια διακομματική επιτροπή για την ανάπτυξη της Θράκης, μέσα στο οποίο θέσαμε και ζητήματα που είχαν να κάνουν με τη μειονότητα. Και μάλιστα ήταν, νομίζω, αρκετά θετικό ότι όλες οι πολιτικές δυνάμεις συγκλίναμε σε πολλά πράγματα σε σχέση με το ποια θα έπρεπε να είναι η επόμενη μέρα και πώς η πολιτεία, ανεξάρτητα από το ποια θα είναι η κυβέρνηση, θα πρέπει να βάλει κάποιες προτεραιότητες και αναπτυξιακές, αλλά και να ολοκληρώσει κάποιες θεσμικές παρεμβάσεις. Είναι λοιπόν, από τη μία, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και η πρωτοβουλία της με τη Διακομματική Επιτροπή προς την κατεύθυνση ακριβώς του να έχουμε μία πολύ καλύτερη κατάσταση στην περιοχή αυτή, και έχουμε από την άλλη, από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, για προεκλογικούς και όχι μόνο σκοπούς, να μην αντιλαμβάνονται ότι πολλές από τις κινήσεις του, συγκεκριμένα αυτές τώρα της επιλογής των δύο προσώπων, πάνε προς την αντίθετη ακριβώς κατεύθυνση από αυτήν που θα έπρεπε να πηγαίνουμε για εθνικούς λόγους. Να σας πω κάτι, ότι από το ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει ένα επιχείρημα που θα ήθελα να μου το σχολιάσετε, ότι δεν σας φτάνει, γιατί είσαστε, ας το πω πολιτικά, μοναχοφάιδες, δεν σας φτάνει που όλος ο χάρτης είναι μπλε. Δημιουργείται όλο αυτό το θέμα γιατί μόνο εκεί υπάρχει μία κόκκινη σήμανση στον ομό Ροδόπης και ότι ανοίγετε αυτό το θέμα γιατί θέλετε το 100%. Θέλετε να δημιουργήσετε μια λαζονική εξουσία η οποία θα διατρέξει σε όλες τις κοινωνικές στιβάδες και θα επιβάλλετε με αυτόν τον τρόπο τις επιλογές σας. Πώς το ακούτε αυτό? Τώρα, κυρία Κλήτου, αυτά δεν είναι, νομίζω, σοβαρά πράγματα, διότι η Νέα Δημοκρατία απευθύνθηκε στους Έλληνες πολίτες με πολύ ξεκάθαρο τρόπο και οι Έλληνες πολίτες στην κάλπη της 21ης Μαΐου έδωσαν μία τέτοια έγκριση, αν θέλετε, στην πολιτική πρόταση της Νέας Δημοκρατίας και στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, που για μένα και για μας στη Νέα Δημοκρατία συνολικά
δείχνει ότι καταφέραμε να φέρουμε κοντά μας κοινωνικές πλειοψηφίες. Δηλαδή ότι μας ψήφισε όχι μόνο ο κόσμος που παραδοσιακά ψηφίζει Νέα Δημοκρατία, αλλά και κόσμος που αυτό που βλέπει είναι ότι αυτή τη στιγμή η μοναδική πρόταση για τη διακυβέρνηση της χώρας, σοβαρή πρόταση για τη διακυβέρνηση της χώρας, πρόταση που έχει μέλλον και προοπτική για όλους τους Έλληνες, είναι αυτή της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό λοιπόν κρατάω, τις κοινωνικές πλειοψηφίες, και αυτές ελπίζουμε ότι θα εκφραστούν εκ νέου στην κάλπη της 25ης Ιουνίου. Αυτό είναι που μας ενδιαφέρει. Προφανώς, όταν έχεις μια εκλογική διαδικασία, ένα καλό αποτέλεσμα σου δίνει μια ικανοποίηση. Αλλά ξαναλέμε, η κάλπη είναι άδεια, οπότε περιμένουμε οι πολίτες εκ νέου να δώσουν την δύναμη στη Νέα Δημοκρατία την επόμενη μέρα να μπορέσει να εφαρμόσει αυτό το πρόγραμμα που φαίνεται και από την κάλπη της 21ης Μαΐου ότι έχει την έγκριση της πλειοψηφίας των Ελληνών πολιτών. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει προαναγγείλει ότι θα αναλάβει πρωτοβουλίες στην επομένη των εκλογών, αν και εφόσον σχηματίσετε αυτοδύναμη κυβέρνηση, για το θέμα της Θράκης. Προς ποια κατεύθυνση μπορεί να είναι αυτές οι πρωτοβουλίες? Τι είναι αυτό που σας ανησυχεί πάρα πολύ? Πιστεύετε δηλαδή ότι η Τουρκία, με τη δίσδυση που έχει δια του προξενείου, επιχειρεί να ακυρώσει εν της πράγμασης συνθήκες και διεθνείς έτσι, συμφωνίες? Καλά. Τι είναι αυτό που σας τρομάζει στο εθνικό σκέλος, έτσι? Τώρα αφήνουμε την κομματική αντιπαλότητα, γιατί είναι ένα μείζον ζήτημα αυτό και γι' αυτό επιμένω, κυρία Κεφαλογιάννη, γιατί σας λέω ότι δεν περίμενα ποτέ ότι θα έρθει με τέτοια σφοδρότητα και θα αποτελέσει επίδικο μιας προεκλογικής καμπάνιας. Και ξέρετε κάτι, κυρία Κλήτου, εμείς έχουμε πει ότι αυτά τα συγκεκριμένα δύο πρόσωπα θα μπορούσαν να κλείσουν το ζήτημα, λέγοντας ότι εκπροσωπούν την μουσουλμανική μειονότητα της περιοχής τους. Και με αυτόν τον τρόπο νομίζω ότι θα ήταν ξεκάθαρο προς όλους μας ότι αποδέχονται και αυτοί αυτό που έχει λήξει, όπως είπαμε και πριν από 100 χρόνια με την συνθήκη της Λοζάνης. Ξαναλέω, η Νέα Δημοκρατία, αλλά και όλα τα κόμματα, γιατί ήταν μια διακομματική επιτροπή, έχει ένα συγκεκριμένο πόρισμα και κάποιο συγκεκριμένο πλάνο για την ανάπτυξη της Θράκης και τα θεσμικά ζητήματα. Αυτό σίγουρα είναι το ένα από τα πολλά σχέδια που μπορεί να έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης την επόμενη μέρα ως Πρωθυπουργός για το τι πρέπει να γίνει στην περιοχή. Από εκεί πέρα έχουν γίνει εκλογές και στην Τουρκία. Νομίζω ότι καλό είναι να δούμε τα ζητήματα με την Τουρκία με μια, αν θέλετε, διάθεση καλή. Αλλά, όπως ξέρετε, εμείς πάντα λέμε ότι η γνώμονάς μας είναι το διεθνές δίκαιο, το δίκαιο της θάλασσας και βεβαίως η ισχύς που έχουμε αποκτήσει ειδικά αυτά τα 4 χρόνια με την αμυντική θωράξη της χώρας και τις συμφωνίες αυτές με ισχυρούς παίκτες διεθνώς, πράγμα το οποίο νομίζω δίνει και στη χώρα μας την δυνατότητα να βλέπει την επόμενη μέρα με αισιοδοξία. Τώρα, για να έρθουμε στα θέματα τα οποία αποτελούν έτσι την κλασική σκαλέτα των προεκλογικών έτσι αντιπαραθέσεων και αυτό το οποίο ήρθε με μεγάλη ένταση στην επικαιρότητα τις προηγούμενες μέρες και με ένα δραματικό τρόπο ήταν τα κενά και οι παραλήψεις που έχουν καταγραφεί στο σύστημα υγείας. Και το θέτω σε όλους τους συναδέλφους σας της Νέας Δημοκρατίας. Μας έχετε εκτενώς αναλύσει τα επιτεύγματα της κυβερνητικής σας θητείας στην τετραετία που ολοκληρώθηκε. Αλλά βλέπουμε ότι υπήρξαν κενά και κάποια από αυτά τα κενά έχουν δραματικές καταλήξεις, φερειπίν το θέμα του ΕΣΥ, το θέμα του ΕΚΑΒ, ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τον απλό κόσμο, τον κόσμο που δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να αξιοποιήσει τις προνομίες του ιδιωτικού τομέα. Γιατί υπήρξαν αυτές οι αστοχίες, κυρία Κεφαλογιάννη? Κυρία Κλήτου, μην ξεχνάμε ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας χρειάστηκε αυτή την τετραετία να αντιμετωπίσει μια πανδημία που ήταν πρωτόγνωρη, που βεβαίως έφερε το... Δεν θα έπρεπε να είναι σε καλύτερη κατάσταση μετά από αυτό? Που έφερε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, αν θέλετε, και ξεπέρασε τα όρια του, ειδικά το ανθρώπινο δυναμικό. Νομίζω ότι πραγματικά εργάστηκε με αυτοθυσία για να μπορέσει να προσφέρει την ασφάλεια σε όλους μας. Και νομίζω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήδη από την προηγούμενη προεκλογική περίοδο έθεσε ως απόλυτη προτεραιότητα για την επόμενη μέρα το ζήτημα της ενίσχυσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας και της δυνατότητας όλοι οι Έλληνες πολίτες να έχουν πρόσβαση σε δωρεάν
υπηρεσίες υγείας. Πρέπει να γίνουν πολλά, κυρία Κλήτου. Είναι αλήθεια αυτό. Και πρέπει να δούμε το ζήτημα αυτό όχι μόνο με εμβαλωματικές λύσεις, αλλά με λύσεις που θα έχουν μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Γι' αυτό και έχετε δει ότι ήδη έχει μπει στο πρόγραμμα που έρχεται από την Ευρώπη για να μπορούμε να κάνουμε ανακαινήσεις σε υποδομές, στα ΤΕΠ των νοσοκομείων, σε κέντρα υγείας. Αλλά έχουμε μιλήσει και για προσλήψεις, έχουμε μιλήσει για την αναδιοργάνωση του ΕΚΑΒ και πολλά άλλα που πρέπει να γίνουν στο Εθνικό Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Θέλω να σας αναφέρω βέβαια ότι ακόμα και με την πανδημία και με την πίεση αυτή που είχε το ΕΣΥ, καταφέραμε αφενός και αυξήσαμε τις κλίνες ΜΕΘ, τις διπλασιάσαμε και αυτό είναι κάτι που μένει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Είναι, έχουν γίνει προσλήψεις, αλλά ναι, χρειάζεται ακόμα, υπάρχουν πολλά κενά. Σας το λέω γιατί επισκέφθηκα και εγώ πολλά από τα νοσοκομεία στην περιφερειά μας, στην περιφερειά στην Αθήνα. Στην Αθήνα είναι μεγάλες μονάδες οι οποίες έχουν πολλά προβλήματα. Υπάρχουν πολλά πολλά κενά. Έχουμε μεγάλη έλλειψη σε νοσηλευτικό προσωπικό, έλλειψη που βλέπουμε ότι είναι και δύσκολο. Αν δεν αυξηθούν οι μισθοί, κυρία Κεφαλογιάννη, ούτε γιατρούς ούτε νοσηλευτές θα βρίσκουμε. Άρα χρειαζόμαστε ακριβώς και να έχουμε δυνατότητα να αυξήσουμε μισθούς, αλλά και να δώσουμε κίνητρα, γιατί βεβαίως έχουμε και μια χώρα που έχει μια ιδιαίτερη γεωγραφία, που σημαίνει ότι θα πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχει πρόσβαση σε δομές υγείας σε όλη την επικράτεια και στις νησιωτικές περιοχές. Όμως, έχουμε δώσει και μια μεγάλη έμφαση στο κομμάτι της πρόληψης και το λέω αυτό γιατί έχει τη σημασία του, ότι ειδικά για εμάς τις γυναίκες, αυτό το πρόγραμμα Φόφη Γεννηματά με την δυνατότητα δωρεάν μαστογραφίας σε γυναίκες που έχει ήδη. Είναι οριζόντιο μέτρο εντωμεταξύ και έχει την αξία του ότι είναι οριζόντιο μέτρο, γιατί υπάρχει πέραν της κάλυψης από το κράτος, οφείλω να καταθέσω ότι είναι και η υπόμνηση, είναι η επανάληψη. Βεβαίως, αυτό, και το ξέρουμε πολύ καλά και αυτό, ότι είναι με ένα κίνητρο να κάνει κανείς τις προληπτικές εξετάσεις και έχει φανεί πως η πρόληψη τελικά πραγματικά σε πάρα πολλές περιπτώσεις σώζει ζωές. Προληπτικές εξετάσεις γίνονται και σε πολλά άλλα πάντα δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Όπως επίσης έχει γίνει προσπάθεια για την στήριξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με τον θεσμό του προσωπικού γιατρού και με πολλές άλλες, αν θέλετε, κινήσεις που έχουμε δει από καλές πρακτικές στο εξωτερικό. Έχετε συνειδητοποιήσει στη Νέα Δημοκρατία ότι εάν ο στόχος της αυτοδυναμίας στην κάλπη της 25ης Ιουνίου επιβεβαιωθεί, δεν θα έχετε τον εύλογο χρόνο της αναπροσαρμογής, ότι θα θεωρηθεί μία συνέχιση της κυβερνητικής σας θητείας και θα πρέπει να τρέξετε επί δύο. Ναι, νομίζω ότι γι' αυτό το λόγο και γιατί ο κόσμος, δίνοντάς σας τέτοια ποσοστά, σημαίνει ότι απαιτεί από σας και απαιτεί άμεσες ενέργειες. Ναι, και νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι αυτό το αντιλαμβανόμαστε ως μια πολύ μεγάλη ευθύνη, να είμαστε πολύ πιο τολμηροί και πολύ πιο γρήγοροι και αποτελεσματικοί. Και αν μη τι άλλο, τώρα πια έχουμε και την εμπειρία και τις γνώσεις και τη δυνατότητα να τρέξουμε έτσι ώστε όλα αυτά που συζητάμε να μπορούμε σε λίγο καιρό να μπορούμε να λέμε ότι τα έχουμε πάει ένα βήμα παραπέρα. Και γι' αυτό και πιστεύω ότι χρειάζεται η χώρα να μπει ξανά σε μια σταθερότητα, να κλείσει το ζήτημα στην κάλπη της 25ης Ιουνίου, να έχουμε κυβέρνηση στις 26 Ιουνίου και μάλιστα κυβέρνηση που θα μπορεί να έχει και πάλι ορίζοντα τετραετίας. Το λέω διότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης το είχε πει από το 19 ότι θα εξαντλήσει τετραετία, ότι ήθελε να είναι απόλυτα συνεπής σε αυτό που προβλέπεται από το Σύνταγμα. Το έκανε και το 19 και πιστεύω ότι αυτό θα είναι και το καλύτερο για τη χώρα, το να μπορούμε να έχουμε ξανά μια καθαρή τετραετία μπροστά μας και μια τετραετία που ελπίζω ότι θα μπορέσουμε πραγματικά να πραγματοποιήσουμε όλο αυτό το πρόγραμμα και ακόμα περισσότερα. Για την Όλγα Κεφαλογιάννη, μετά από μια μακρά έτσι, κοινοβουλευτική θητεία, το διακύβευμα αυτής της εκλογής για την περιφέρειά της ποιο είναι? Κοιτάξτε, η Αλφα Αθηνών, που είναι το κέντρο της Αθήνας και οι γειτονιές της Αθήνας, εκτός από τα ζητήματα
που υπάρχουν και τα συζητάμε και προσπαθούμε και προσπαθήσαμε ως κυβέρνηση να δώσουμε λύσεις, όπως για παράδειγμα το ζήτημα της ακρίβειας, βεβαίως και το ζήτημα του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Αναφέρθηκα και από πριν. Η Αλφα Αθηνών έχει το μεγάλο ζήτημα της ασφάλειας. Αναμφισβήτητα, αυτή την τετραετία έχουν γίνει πολλά βήματα. Πρέπει να σας πω ότι, για παράδειγμα, στα Εξάρχεια επισκέφθηκα πάλι τους φίλους μου εκεί και πραγματικά αισθάνθηκα ότι είδαν ότι υπάρχει πολύ μεγάλη αλλαγή στην καθημερινότητά τους. Δεν λέω ότι έχουν λυθεί όλα τα ζητήματα. Βλέπουμε ότι δυστυχώς ακόμα και σήμερα υπάρχουν προβλήματα. Όμως, επειδή έχει βελτιωθεί αρκετά η κατάσταση, νομίζω ότι είναι τώρα υποχρέωσή μας να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο τα αστυνομικά τμήματα και να φροντίσουμε όλοι οι Αθηναίοι πολίτες να αισθάνονται την ασφάλεια και βεβαίως και οι επισκέπτες της Αθήνας που χαίρομαι πολύ που οι τουριστικές ροές πάνε πάρα πολύ καλά. Συνεχώς. Ναι, η αλήθεια είναι ότι πάνε από το καλό στο καλύτερο. Ναι, απ' την άλλη όμως, κυρία Κλήτου, πρέπει να κάνουμε και μια ισορροπία σε αυτό. Δηλαδή, η Αθήνα είναι μια ζωντανή πόλη που πρέπει να παραμείνει με τις μεικτές χρήσεις της. Δηλαδή, δεν μπορούμε να μετατρέψουμε ξαφνικά την πόλη μας, την ωραία αυτή πόλη μας, σε ένα τουριστικό πάρκο. Άρα, πρέπει να προσέξουμε λίγο να έχουμε την ισορροπία, διότι πρώτα απ' όλα θέλουμε να είναι μια πόλη κάθε ζωντανή. Έχει και φιλόξενη προβλήματα. Και φιλική, μάλλον για τους πολίτες της, και φιλόξενη βέβαια. Την προηγούμενη δεκαετία, δωδεκαετία, συζητούσαμε πώς θα φέρουμε τον κόσμο. Δεν ήταν ένας ελκυστικός τόπος για τους τουρίστες και πάντα ήταν τράνζιτ οι τουρίστες. Τώρα είναι όλο το χειμώνα και όλο το καλοκαίρι και την άνοιξη. Τα πράγματα είναι καλύτερα, αλλά όπως πολύ σωστά λέτε, δεν μπορεί να γίνει τουριστικό πάρκο και μόνο. Η Αθήνα πρέπει να είναι και φιλική για τους, πρώτα απ' όλα για τους Αθηναίους. Για τους δημότες της, για τους πολίτες της. Λοιπόν, κυρία Κεφαλογιάννη, σας εύχομαι καλό κουράγιο για το υπόλοιπο της προεκλογικής εκστρατείας, γιατί είναι μια εκστρατεία η οποία έχει μακρύνει, είναι δεύτερες εκλογές. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Και εμείς ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Καλό σας βράδυ. Πάμε να προχωρήσουμε, κυρίες και κύριοι, και να αλλάξουμε θεματική ενότητα. Η κυβέρνηση μακράς πνοής θέλει ο κεντρικός τραπεζίτης της χώρας, Γιάννης Τουρνάρας, ο οποίος διαβεβαιώνει ότι δεν έρχεται λιτότητα, ούτε μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις. Ωστόσο, βλέπει σύννεφα πάνω από την ευρωπαϊκή οικονομία, ενώ θεωρεί τους Έλληνες πρωταθλητές στη φοροδιαφυγή. Γι' αυτό, όπως λέει, δεν πρέπει να μειωθούν οι συντελεστές φορολόγησης. Στα 60 δισεκατομμύρια ευρώ υπολόγισε ότι ανέρχεται ετησίως η φοροδιαφυγή στην Ελλάδα ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, ο οποίος ανέφερε σχετικά με το θέμα της φοροδιαφυγής ότι τα εισοδήματα τα οποία δηλώνουμε είναι 80 δισεκατομμύρια, ενώ δηλώνουμε κατανάλωση 140 δισεκατομμύριων ευρώ, χωρίς μάλιστα η κατανάλωση αυτή να χρηματοδοτείται από την μείωση των αποταμιεύσεων, καθώς, όπως είπε, παράλληλα έχουμε και αύξηση αποταμιεύσεων κατά 45 δισεκατομμύρια στο διάστημα 2019-2023. Τα εισοδήματα τα οποία δηλώνουμε είναι 80 δισεκατομμύρια. Έτσι. Η κατανάλωση η οποία δηλώνεται είναι 140 δισεκατομμύρια. Θα μου πείτε, ναι, αλλά μπορεί ο άλλος να στηρίζει την κατανάλωσή του με μείωση των αποταμιεύσεων. Όχι, παράλληλα έχουμε και αύξηση αποταμιεύσεων. Και γι' αυτό το λόγο ο κύριος Τουρνάρας υποδεικνύει να μείνουν όσοι έχουν οι συντελεστές της φορολογίας. Αναφερόμενος στα κόκκινα δάνεια, ο κύριος Τουρνάρας αποκάλυψε ότι έχει έτοιμη νομοθετική πρωτοβουλία, την οποία θα αποστείλει στον επόμενο Υπουργό Οικονομικών, προκειμένου να ισχύσει ενιαίος κώδικας δεοντολογίας και για τα funds. Αλλά διευκρίνησε ότι για τους πληστηριασμούς η Τράπεζα της Ελλάδος δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Ο κεντρικός τραπεζίτης έδωσε διαβεβαιώσεις ότι δεν θα υπάρξει λιτότητα, ούτε θα μειωθούν μισθοί και συντάξεις, ενώ τόνισε ότι η χώρα χρειάζεται κυβέρνηση μακράς πνοής που θα δράσει με αποφασιστικότητα και ταχύτητα, προσδίδοντας έτσι και πολιτικό περιεχόμενο στις δηλώσεις του. Πάντως, ο κύριος Τουρνάρας παραδέχτηκε ότι μαζεύονται σύννεφα μιας νέας οικονομικής κρίσης στον ευρωπαϊκό ουρανό, αλλά δεν βλέπει τα σύννεφα αυτά να έρχονται κατά τα μέρη μας. Η μεγαλύτερη αεροπορική άσκηση στην ιστορία του ΝΑΤΟ άρχισε στον εναέριο χώρο της Γερμανίας και θα συνεχιστεί μέχρι τις 23 του μήνα. Η άσκηση έχει ως αντικείμενο την άμεση ανταπόκριση της Συμμαχίας σε περίπτωση κρίσης και ενεργοποίησης του άρθρου 5 για συλλογική αντίδραση σε υποτιθέμενη επίθεση εναντίον συμμαχικού εδάφους. Με την συμμετοχή 250 αεροσκαφών και 10.000 στρατιωτών από 25 χώρες διεξάγεται η άσκηση Air Defender 23 στον εναέριο χώρο της Γερμανίας. Μεταξύ των χωρών που συμμετέχουν είναι η Ελλάδα και η Τουρκία που έχουν στείλει μαχητικά F-16.
Εντυπωσιακή είναι η αμερικανική συμμετοχή με 100 αεροσκάφη, μεταξύ αυτών και το αόρατο F-35, το πλέον σύγχρονο μαχητικό της συμμαχίας. Στόχος του ΝΑΤΟ είναι να στείλει ένα πολιτικό μήνυμα για αποτρεπτικές δυνατότητες που έχει η συμμαχία. Wir zeigen, dass genau dieses NATO-Territorium unsere rote Linie ist, dass wir bereit sind, jeden Zentimeter dieses Territoriums zu verteidigen. Aber wir machen zum Beispiel keine Flüge in Richtung Kaliningrad. Also es ist defensiv ausgerichtet. Η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στο Βερολίνο, Amy Goodman, δήλωσε πάντως ότι η άσκηση θα αποτελέσει εντυπωσιακή επίδειξη δύναμης προς άλλες χώρες του κόσμου. I would be pretty surprised if any world leader was not taking note of what this shows in terms of the spirit of this alliance, which means the strength of this alliance. And that includes Mr. Putin. Οι επιχειρήσεις θα διαρκούν 2-4 ώρες κάθε μέρα, κατά τις οποίες για λόγους ασφαλείας δεν θα επιτρέπονται πολιτικές πτήσεις. Ασκήσεις δεν θα γίνονται τη νύχτα και τα Σαββατοκυριακά. Έντονη βροχόπτωση έπληξε τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Αν και δεν κράτησε πολύ, τα προβλήματα ήταν σημαντικά και η πυροσβεστική δέχτηκε δεκάδες κλήσεις. Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια και καταστήματα πλημμύρισαν. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η κλιματική αλλαγή οδηγεί όλο και πιο συχνά σε επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, ενώ η αστάθεια φαίνεται πως θα συνεχιστεί. Ακόμη και χαλάζι χτύπησε τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Η έντονη βροχόπτωση κράτησε μόλις λίγα λεπτά, όμως ήταν αρκετά για να δημιουργήσουν προβλήματα λόγω του μεγάλου όγκου του νερού. Εργαζόμενοι της περιοχής προσπαθούν με σκούπες να απομακρύνουν τα νερά που μπαίνουν μέσα στα καταστήματα. Η λεωφόρος Παπανικολάου στα Πεύκα μοιάζει με χήμαρο. Τα αυτοκίνητα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες. Κάποια κινητοποιούνται στην άκρη και άλλα ακόμη και στη μέση του δρόμου. Στη διάρκεια μιας ώρας η πυροσβεστική δέχθηκε τουλάχιστον 30 κλήσεις για άντληση υδάτων και επενέβη σε 2 περιπτώσεις. Σημαντικές ποσότητες βροχής σε μικρό χρονικό διάστημα καταγράφηκαν σε πολλές περιοχές της χώρας, αλλά και στην Αττική, όπου στα βόρεια τμήματά της εκδηλώθηκαν καταιγίδες. Στο μετεωρολογικό σταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπίου στην Πάρνηθα σημειώθηκαν 51 χιλιοστά βροχής σε διάστημα 2 ώρων, με την κλιματική αλλαγή να οδηγεί, σύμφωνα με τους επιστήμονες, όλο και πιο συχνά σε επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα και σε ένα πιο έντονο κλίμα. Αυτό που βλέπουμε επομένως είναι ότι η πιθανότητα συνδέεται με την κλιματική αλλαγή, αλλά και με τις επεμβάσεις που κάνουμε βέβαια στο περιβάλλον μας, ότι πλέον έχουμε φαινόμενα πιο συχνά τα οποία προκαλούν σημαντικά προβλήματα. Και κίνδυνο και για τη ζωή, αλλά και φυσικά και κίνδυνο για την περιουσία των συμπολιτών μας. Υπάρχουν μάλιστα προγνωστικά καιρικά μοντέλα που δείχνουν ότι τα έντονα καιρικά φαινόμενα σε όλη την Ευρώπη θα συνεχιστούν μέχρι και τον Ιούλιο. Έπεσε σήμερα η αυλά των πανελλαδικών εξετάσεων για τα γενικά λύκεια. Οι υποψήφοι εξετάστηκαν στην ιστορία, τη φυσική και την οικονομία, ενώ θα ακολουθήσουν τα ειδικά μαθήματα. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας, την Τετάρτη 28 ή την Πέμπτη 29 Ιουνίου αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η έκδοση βαθμολογιών στα μαθήματα γενικής παιδείας. Οι βαθμοί θα αναρτηθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου και θα σταλούν στους υποψήφιους μέσω μηνύματος στο κινητό τους. Η έκδοση βαθμολογιών στα ειδικά μαθήματα αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί την Τετάρτη 5 ή την Πέμπτη 6 Ιουλίου. Μέχρι τη Δευτέρα 17 Ιουλίου θα έχουν διορία οι υποψήφοι να υποβάλουν το μηχανογραφικό τους για την εισαγωγή τους στα ανώτατα ιδρύματα. Επίσης, στο διάστημα από 26 έως 28 Ιουλίου αναμένεται να ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα ΕΕ και τα ονόματα των επιτυχώντων. Στο νοσοκομείο κατέληξαν 4 άτομα έπειτα από αιματηρή συμπλοκή που σημειώθηκε μέσα στο χώρο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το άγριο αυτό επεισόδιο δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο για τους φοιτητές, καθώς όπως καταγγέλουν, τέτοια περιστατικά συμβαίνουν συχνά, τονίζοντας μάλιστα ότι οι ίδιοι φοβούνται να κυκλοφορήσουν στους χώρους του Πανεπιστημίου, κυρίως τις βραδινές ώρες. Γενικά θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο να γίνονται τέτοια συμβάντα σε ελληνικά πανεπιστήμια το 2023. Σε χώρο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μια ομάδα ατόμων επιτέθηκε με μαχαίρια σε έναν 40χρονο και έναν 22χρονο, με αποτέλεσμα οι δύο άνδρες να οδηγηθούν στο νοσοκομείο με τραύματα στη μέση και τα χέρια. Θεωρώ πως μια κλειστή πανεπιστημίουπολη, αυτό έχει αποδείξει η εμπειρία μέχρι τώρα, μάλλον το ανάποδο αποτέλεσμα έχει, δηλαδή να αποτελεί χώρο όπου τέτοια φαινόμενα πιο εύκολα παρουσιάζονται. Γίναμε πάλι άνδρο εγκληματικών ενεργειών, παρά την και καλά
πανεπιστημιακή αστυνομία που ποτέ στην ουσία δεν μπήκε μπροστά αυτό το μέτρο. Κρίμα. Τέσσερις από τους εμπλεκομένους συνελήφθησαν, ενώ δύο από αυτούς νοσηλεύονται φρουρούμενοι λόγω τραυμάτων στο πρόσωπο που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Το άγριο επεισόδιο που ξέσπασε μέσα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο για τους φοιτητές, καθώς όπως υποστηρίζουν, τέτοια περιστατικά συμβαίνουν σχεδόν καθημερινά. Μάλιστα, όπως τονίζουν οι φοιτητές, φοβούνται να κυκλοφορήσουν στο χώρο του Πανεπιστημίου κυρίως στις βραδινές ώρες. Φοβάσαι λίγο να φύγεις, λες ρε παιδί μου να φύγω με παρέα, να μην νυχτώσει, υπάρχει λίγο αυτός ο φόβος, ναι. Πρέπει να υπάρχει μια ασφαλή έλεγχος, ώστε να μην γίνουν τέτοια περιστατικά, γιατί είναι πολύ σοβαρά. Σύμφωνα τώρα με την αστυνομία, εκτός από τους τέσσερις συλληφθέντες, αναζητούνται και άλλα πρόσωπα που είναι πιθανό να ενεπλάκησαν στο αιματηρό επεισόδιο. Λύσεις στο μυστήριο της διπλής δολοφονίας στον Κορυδαλό προσπαθούν να βρουν οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την υπόθεση. Από τις μέχρι τώρα έρευνες φαίνεται ότι στόχος των δραστών που οργάνωσαν και εκτέλεσαν την επίθεση ήταν μόνο ο 38χρονος. Ο ιατροδικαστής που εξέτασε τη σωρό του δεν μπόρεσε να προσδιορίσει τον ακριβή αριθμό των σφαιρών που δέχθηκε, καθώς έφερε πολλαπλά χτυπήματα σε όλο του το σώμα. Από τις μέχρι τώρα έρευνες της διπλής δολοφονίας στον Κορυδαλό φαίνεται ότι τελικός στόχος των δραστών που οργάνωσαν και εκτέλεσαν την επίθεση ήταν μόνο 38χρονος. Οι αστυνομικοί που βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή στον Κορυδαλό είδαν ένα σκηνικό που θύμιζε χολιγουντιανή ταινία δράσης με δεκάδες κάλικες να βρίσκονται στο έδαφος, δείχνοντας έτσι την ένταση της επίθεσης εναντίον των δύο αντρών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελλάς, οι αστυνομικοί εντόπισαν περίπου 10 κάλικες από Καλάσνικοφ στο εσωτερικό του αυτοκινήτου του 38 χρόνου θύματος και 44 στον εξωτερικό χώρο. Την ίδια ώρα, ο ιατροδικαστής που εξέτασε τη σωρό του 38χρονου δεν μπόρεσε να προσδιορίσει τον ακριβή αριθμό των σφαιρών που δέχτηκε, καθώς έφερε πολλαπλά χτυπήματα σε όλο το σώμα. Από τις εκτιμήσεις των αστυνομικών, υπολογίζεται ότι ο 38χρονος δέχτηκε περισσότερες από 20 σφαίρες στο σώμα και το κεφάλι. Σύμφωνα με τις αστυνομικές πηγές, ο 31 ετών συγγενής του ήταν παράπλευρη απώλεια στη φωνική επίθεση της Τετάρτης. Όπως τονίζουν αστυνομικές πηγές, οι δράστες πιθανόν να ήθελαν να τον τραυματίσουν και να τον εξουδετερώσουν και όχι οπωσδήποτε να τον σκοτώσουν. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο 31 ετών δέχτηκε μόνο δύο σφαίρες στα πόδια, χτυπήματα τα οποία προκάλεσαν όμως το θάνατό του από ακατάσχετη αιμορραγία. Πλέον οι αστυνομικοί έχουν στα χέρια τους τα βίντεο που κατέγραψαν τη διπλή δολοφονία στον Κορυδαλό και προσπαθούν να βρουν την οποιαδήποτε λεπτομέρεια που θα τους οδηγήσει στην ταυτότητα των δραστών. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών ο Σίλβιο Μπερλουσκόνη. Έπασχε από λευχαιμία και η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε ραγδαία, ενώ νοσηλευόταν από την Παρασκευή στο νοσοκομείο Σαν Ραφαέλε του Μιλάνου. Γνωστός στην Ιταλία κυρίως με το ψευδώνυμο Καβαλιέρε, υπήρξε μια χαρισματική αλλά και αμφιλεγόμενη προσωπικότητα, ειδικά στον τομέα των επιχειρήσεων και της επικοινωνίας για την Ιταλία. Ο πρώην πρωθυπουργός Σίλβιο Μπερλουσκόνη έζησε μια ζωή όπως του άρεσε, πάντοτε στα άκρα και κατάφερε το όνομά του να είναι παγκοσμίως γνωστό, αδιαφορώντας για τους λόγους. Ήταν κύριος μέτοχος και ιδρυτής της ιταλικής εταιρείας Mediaset και διατέλεσε από το 1986 έως το 2017 ιδιοκτήτης της ιταλικής ποδοσφαιρικής ομάδας Μίλαν. Το περιοδικό Forbes τον έχει κατατάξει στους πλουσιότερους ανθρώπους στον πλανήτη με καθαρή περιουσία 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Μπορείτε να το παρακολουθήσετε και στην ιστοσελίδα του σταθμού μας bluesky.tv.gr. Να είστε καλά. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.